Τα έργα θωράκισης του Λίλαντα ποταμού και της αποκατάστασης του περιφερειακού δρόμου Βασιλικού Ψαχνών είναι σε εξέλιξη από την περιφέρεια Στερεάς και τρέχουν για να προλάβουν τους χρόνους. Η ανησυχία των τοπικών αρχών για τις ξαφνικές αλλαγές του καιρού και τα φαινόμενα που μπορεί να προκληθούν, ειδικά στο συγκεκριμένο ποτάμι, με βαρύ ιστορικό, εντείνεται όσο περνά το καλοκαίρι. Γίνονται έργα στο Λίλαντα ποταμό, συνεχίζονται τα έργα, τα αντιπλημμυρικά. Βέβαια, το να είναι ευχαριστημένος κάποιος είναι σε συνάφεια όχι με την εξέλιξη, τη χρονική του έργου που έχει διαδικασίες και μπορεί να είναι χρονοβόρα, είναι σε σχέση με το χρόνο, τον πραγματικό, με τον καιρό. Δηλαδή, πρέπει να προλάβεις τον καιρό και άσχετα πώς είναι η διαδικασία των έργων. Αυτό σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή τα έργα δεν έχουν ολοκληρωθεί, είναι σε εξέλιξη. Εγώ και στο ΣΟΠ επισήμανα τα σημεία που αναμένονται να γίνουν έργα και είναι ακριβώς τα σημεία που είναι αδύναμα από την προηγούμενη φορά και έχουν δώσει τα πλημμυρικά φαινόμενα. Είναι ένα σημείο πριν το κλειστό γυμναστήριο του Βασιλικού, όπου εκεί το νερό μπορεί να μπει προς το Βασιλικό, και το άλλο σημείο που είναι έτσι, που μπορεί να δώσει ένα φαινόμενο πλημμυρικό, είναι δεξιά στη κήτη του Λίλαντα, στην οδό Καράκοστα, που από εκεί μπήκε το νερό στην Όαση. Εκεί προβλέπεται λιθορυπή και ενίσχυση των πρανών του ποταμού. Το αξιοσημείωτο είναι ότι στην εκβολή έχει γίνει εκβάθυνση, δηλαδή με πλωτό γερανό, αυτό που προβλεπόταν από το έργο έχει γίνει, οπότε το ποτάμι έχει αποκτήσει ένα πολύ μεγαλύτερο βάθος και έχουν απομακρυνθεί και όλα τα φερτά υλικά τα οποία είχαν βγει από τον ποταμό. Ωστόσο, οι ουσιαστικές παρεμβάσεις, έχετε ένα χρονικό ορίζοντα για το πότε θα ξεκινήσουν? Σε συνεννόηση και από την ενημέρωση που έχουμε από την περιφέρεια είναι ότι είναι να ξεκινήσουν άμεσα. Έτσι. Από εκεί και πέρα όμως, σε καμία περίπτωση μέχρι να ολοκληρωθούν, βεβαίως και ανησυχούμε, γιατί δεν ξέρουμε πότε μπορεί να γίνει οτιδήποτε και ποια θα είναι η ένταση.